Ναι, παιδιά, πάμε να δούμε γιατί βρεθήκαμε, Χριστιανά μου, εκεί και τα καταγράψαμε όλα. Ωραία. Αυτή για την έκπληξη στο πλατό της Μουρμούρας, η Θέκλα Πετρίδου. Είναι γεγονός, Τάσο μου, η κυρία Θέκλα Πετρίδου ήρθε για να ταράξει τα νερά της Μουρμούρας. Είμαστε που είμαστε μπελί, θέλουμε να πελάνουμε τζάλο. Άρεσε μου όμως. Να μείνεις. Νιώθω σαν στο σπίτι μου. Πραγματικά, εξοικειώθηκε από την πρώτη στιγμή η αλήθεια. Επειδή θαυμάζω τα παιδιά από παλιά, από τον καιρό που... Μεγαλώσετε μαζί μας. Όχι έτσι. Είμαι πιο μεγάλη και όπως κι όσας, έλεος. Θέκλα μου, πες μας λίγο την εμπειρία σου στο πλατό της Μουρμούρας. Πολλά ωραία. Πολλά ωραία. Η αλήθεια είναι ότι είχα πάρα πολύ ναχός. Έχω ακόμα λίγο. Είμαι έτσι στο 50%. Γιατί η Μουρμούρα είναι ένα έργο το οποίο βλέπουν τα παιδιά μου. Φανατικά. Το οποίο και εγώ θεωρώ κατά καιρούς, αποσπάσματα κλπ. Και είπα μου, μάμα, μα να πάεις στη Μουρμούρα, επιτέλους επέτυχες. Ο γιος μου, ειδικά, όπως είμαι ο λάβστος, κόρη, μα γίνεις που τα αλήθεια διάζει με αφού να πάεις στη Μουρμούρα. Χαίρομαστε που ακούμε αυτό το πράγμα και το πιο όμορφο ήταν ότι με το που ήρθε, εκολλήσαμε αμέσως με τη Θέκλα και βλέπουμε ότι περνά καλά. Που είναι το πιο όμορφο πράγμα. Ότι σταμάτα να παίζεις πελόν. Έχουμε τα μέτρη. Μην μιλάτε οι δυο μαζί, είπαμε σαν τη χοροδία, νευριάζω. Η επιλογή της Θέκλας. Να μπει στη Μουρμούρα. Η Θέκλα είναι ένα πρόσωπο το οποίο βλέπουμε και απολαμβάνουμε στην τηλεόραση εδώ και καιρό. Μας αρέσει ο αυθορμητισμός της, η προσωπικότητά της, το πόσο αυθόρμητα θα σύρει την ατάκα και θα πει εκείνο που σκέφτεται, εκείνο που νιώθει εκείνη τη στιγμή. Να σύρει την πόμπα. Να σύρει την πόμπα, χωρίς να ακολουθεί κάποιους κανόνες τηλεοπτικούς, όπως το να ωρεοποιούμε λίγο τα πράγματα, να λέμε τη μισή αλήθεια. Και λόγω τούντη εκρηκτική προσωπικότητα που έχει, έχει πολύ καιρό που λέμε ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να την φιλοξενούσαμε σε έναν επεισόδιο τη Θέκλα ή σε δύο ή σε τρία, όσον η ίδια διαθέτει χρόνο για να μα ξανάρθει. Μπορώ και να αυτό ξανάρθω. Είναι πολύ ωραίο. Καλό, θέλει να ξανάρθει. Τέλεια. Μου. Κάποτε λάλε μου ότι ήταν λοιπόν ένα τόσο γάρο ο άντρα τη, χωρί να τον ξακόμα. Τζίνο ο γάρο, ενώ παπά μου. Ήταν εύκολο να μάθεις τα λόγια. Όχι. Πολλά δύσκολο. Έκαμες κάποιες πρόβες. Πολλές πρόβες. Δούλεψα με τον σύζυγό μου. Ναι. Τον οποίο έβαλε το να μου λέει τα άλλα τα λόγια. Αλλά είχα πρόβλημα γιατί έπαιζε τα. Και αν του γιο μου δεν είσαι σου που θα πας την πλευρά. Ναι. Έπαιζε το ρόλο του Φώτη. Έχει τους κιό. Έκαμε τους κιό τους ρόλους. Περίπου τις 37 φορές που κάναμε την επανάληψη. Η αλήθεια, τα λόγια της ήξερε τα πόξους ανακατοτά και ήταν και πολλά άμεση. Όχι, να το πούμε τον τόπο. Είναι πολλά σπουδαία, εντάξει. Δεν είμαι επαγγελματίας ηθοποιός όπως είναι τα παιδιά. Και δάμε θέλω να πω ότι ο καθένας στον τομέα του, εντάξει. Εμένα άρεσε και μου δάμε γιατί είναι και ωραίες οι ηλιωτές και τα... και να πού μπορώ να φάω και ο καφές είναι καλό και η παρέα είναι καλή. Αλλά το να είσαι ηθοποιός είναι ένα ολόκληρο έργο και μια ολόκληρη τέχνη και μια ολόκληρη επιστήμη. Εγώ θεωρώ ότι αν δεν σπουδάσει κάποιος κάτι και να το σπουδάσει ως την κύρια σπουδή του, ή πάω και κάνω και ένα χαρτουί ηθοποιίας και ένα μπουτσί και ένα μποδά, δεν μπορεί να αποδώσει. Αυτή ήταν η επόμενη με ρώτηση αν βλέπεις τον εαυτό σου στο ρόλο του ηθοποιού, αλλά ήδη μου απάντησες. Ωραία. Φώτη... Σεβασμός τους επαγγελματίες. Ποια η γνώμη σας εσάς? Μην πάει και πέσεις σου πολύ γάλα μες στον καφέ. Κρύανε. Το βούτυρο. Αγάπη μου, το βούτυρο. Χριστίνα, το βούτυρο, αγάπη μου, λαλό σου. Να μου πάθες σήμερα από το πρωί που ξυπνήσαμε, είσαι όπως τη χασκιασμένη. Δεν ξέρω. Τούτον που έγινε με τη φίλα του, το Προκόπη, να αναστάτωσε με πολλά.
Σκέφτομαι το συνέχεια. Ήταν κύκλο, τσέκλεισε, αγάπη μου. Έτσι είναι. Αν κλείει ο κύκλο σου, οφείλει να πάει παρακάτω. Πολλά εύκολα το λαλείς. Σαν να και σε πείραξε εσένα. Όχι, πείραξε με πολλά. Ναι, θωρώ το. Φώτη, ξέρεις ότι εσταμάτησες να μ' αγκαλιάζεις άμα τζιμούμαστε. Τσιλάς μου το χέρι μου, αγάπη μου, και μην είσαι κοζάει μόνο τάξαρος. Λέει, μπουρκάζει το χέρι μου, δεν μπορώ. Ούτε στον καναπέ με αγκαλιάζεις. Επειδή μας φορεί πλέον, πλάτινες. Ξέχει και λίγο η τζιλιά, δυσκολευκούμαστε τώρα. Δεν μπορεί να κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη. Κάποτε όμως είχες ανάγκη να σου τζίζω. Όχι τώρα, και τώρα έχω το ανάγκη. Ναι, να σε ξύζω. Να μπορεί. Με το ξύσιμο έρχομαστε και πιο κοντά. Πολλά. Κυρίως τώρα μου λαλείς πιο δυνατά, πιο δυνατά. Φτάνει τα πιτσά μου. Αν δεν μου σε πιάσει σήμερα από το πρωί. Δεν ξέρω. Ανησυχώ. Μήπως τότε ούλες σημάθηκε ότι κάτι άρχισε να χαλά μεταξύ μας και δεν το καταλάβουμε. Μήπως οδεύουμε κι εμείς κατά τσίπου επίαν η Θούλα και ο Προκόπης. Αγάπη μου, μένα ανησυχείς, για όνομα του Θεού. Έτσι της Ελλάδα και ο Προκόπης. Απλά μια φάση και να περάσει. Έτσι νομίζει η Θούλα. Εμείς είμαστε αγαπημένοι, θα χωρίσουμε ποτέ. Και εκείνοι ήταν αγαπημένοι. Και είδες που καταλήξαν. Όχι, πρέπει να κάνουμε κάτι. Πρέπει να κάνουμε κάτι, δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι. Ποιο? Το διαζύγιο, Φώτη, δεν πρέπει να το αφήσουμε να γίνει. Τη Θούλα και του Προκόπη. Όχι, αγάπη μου, το δικό μας. Α. Έλα, μαμά, τι κάνεις, είσαι καλά? Κόρη. Εμείς πάλι καθόλου. Στην. Μαμά, διάσμισε παρακαλώ το τηλέφωνο της φίλης σου της Θέκλας. Ποια Θέκλας? Νομίζω ότι είναι η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για το γάμο μας. Εγώ και ο Φώτης οδεύουμε στο διαζύγιο. Α! Ναι! Δεν ήξερα πότε αλλάζαμε. Κατά τσι πάμε. Είναι καλός? Να σου πω την αλήθεια, Νόη. Είπα σου να βάλεις δυο δάχτυλα γάλα, νου τον είναι ούτε μισό. Εν τσι πειράζει, σας πρώτα την αλήθεια, ναι, ναι. Όχι, όχι. Για όλο το Θεό, να σας κάνω άλλο. Ίσα, πάρα πολύ όμορφο να λέτε εκείνο που σκέφτεστε, εκείνο που αισθάνεστε. Έτσι σας είστε εσείς. Τάκα και κάτω, ίσα, σταράτα. Γι' αυτό μας αρέσκετε. Και για τον ίδιο λόγο δεν με χωνεύκουν κάποιοι. Αλλά τέλος πάντων, ίσως τα μείνουμε τα δικά μου τα προβλήματα, δάμε. Να σας βάλω. Φώτη μου, εσύ ήθελες να έρθω? Δεν έχω πρόβλημα, Θέκλα. Δεν μου σημαίνει να έχεις πρόβλημα, γιέ μου. Θέλεις ο ξέφθελες να με δάμε. Αλήθεια, κάποιος λέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Παθητική επιθετικότητα μου ακούει τέτοιο. Α, εντάξει, α, ναι. Ουλά καλά, τι έλεγατε, τι έλεγατε. Το ερωτούσα το Φώτη, αν ήθελε και εκείνος να έρθω. Και τι της είπες? Δεν έχω πρόβλημα. Τούτο δεν με ικανοποιεί το δεν έχω πρόβλημα. Αλλά επειδή είναι θεραπεία που κάνουμε δεδομένα, και είναι εντελώς φιλικά που ήρθα γιατί για χάρη της φίλης μου της Λούλας, τέλος πάντων. Ναι, ναι, ξέρω το τούτο. Και ευχαριστώ σας πάρα πολλά. Εγώ πάντως, να ξέρετε, θέλω να ακούσω τη γνώμη σας. Θέλουμε έτσι κάποιον να μας μιλήσει ανοιχτά. Και επειδή εσείς έμασατε τα λόγια σας, α, θεωρούμε σας και στην τηλεόραση. Ου, συγχαρητήρια. Να ξέρετε ότι η μαμά μου αγαπά σας πάρα πολλά. Άννα μου, ρε, και εγώ αγαπώ τη Λούλα μου πολλά. Και δεν είχα ώρα να της μιλήσω πριν έρθω. Έχει ώρα να τη δω. Κάποτε λάλε μου ότι ήταν λοιπόν ο γάρος ο άντρας της. Εχώρισε τον όξα ακόμα. Εκείνος ο γάρος, ενώ ο παπάς μου. Τοξικός ήθελα να πω, κατάλαβες. Τέλος πάντων. Τι προβλήματα αντιμετωπίζετε? Δεν έχουμε πρόβλημα, κυρία Θέκλα μου. Δόξα τω, είμαστε μια χαρά. Είδατε τον, πάντα έτσι κάμνει. Βάλει τα προβλήματα κάτω από το χαλί, ώσπου γίνονται βουνάρι και κουτσουφλούμε πάνω. Χριστίνα, τώρα σοβαρό μιλάς. Φώτη, σταμάτα να παίζεις πελόν. Έχουμε τα μέτρη. Μην μιλάτε, δυο μαζί, είπαμε σαν τη χοροδία, νευριάζω. Αν όντως θωρείτε την εκπομπή μου, να ξέρετε ότι νευριάζω. Θωρείτε την, ναι. Τέλος πάντων. Έχετε ή δεν έχετε προβλήματα τελικά? Δεν έχουμε. Όχι, έχουμε. Αφού έχουμε. Με ποιο θέμα? Με τον γάμο. Με τον γάμο. Μα γιατί. Μην μιλάτε για δυο μαζί, είπαμε. Νευριάσετε με. Είδες τι έκαμες. Ενευρίασε και λείπει κι άλλος ο ψηλός, ο καλαμαράς, ο χοντρόφωνος να τα βγάλει πάνω του. Κυρία Θέκλα μου, επιτρέψετε μου να σας πω εγώ. Εγώ και ο Φώτης είμαστε 10 χρόνια παντρεμένοι. Αλλά που τότε αλλάξαν πάρα πολλά τα πράγματα. Κάποτε μπαίνε σπίτι και φώναζε μου, αγάπη μου,
Ήρθα. Τώρα μπαίνει και φωνάζει μου, Χριστίνα, έτοιμο το φαΐ. Αφού έρχομαι σπίτι λυσσασμένος, κυρία Θεκλά μου. Κάποτε λέει μου, άκουμε, μωρό μου, μιλώ σου, άκουμε. Με τον καλύτερο του τρόπο. Τώρα λέει μου, κουμπάρε, ακούεις. Κουμπάρο. Λέει με έναν κουμπάρο. Επειδή νιώθω μια άνεση και μια οικειότητα, όπως τον κουμπάρο μου ο Μάρκο. Κάποτε αγκαλιάζε με συνέχεια. Τώρα σχεδόν καθόλου. Θέλω να αναστατώνω το μωρό. Δεν θέλω να πασπατεύω από τσιμπούδα τζάτου, ενοχλώ. Φοβούμαι ότι χάσαμε την επικοινωνία μας, κυρία Θεκλά. Δηλαδή κάποτε συζητούσαμε, μιλούσαμε. Τώρα είναι συνέχεια από κοπισμένο πάνω στο κινητό του. Επειδή θέλω να απορροφήσω σας φουγκάρι όσες περισσότερες πληροφορίες για τη γέννα. Εν τέλος, να έρθει το μωρό έτσι ξαφνικά και να μένει, ξέρω το χειριστό. Καταλαβαίνετε. Τούτε σου λες οι αλλαγές σε μένα αγχώνουμε. Μήπως είναι σημάδια ότι κάτι άρχισε να χαλά μεταξύ μας και δεν το καταλάβουμε. Μήπως είναι προμηνύματα κακά. Ποια η γνώμη σας εσάς? Εσύ ώρα που θέλω να σας πω κάτι, αλλά ντρέπουμε. Ωραία, μην ντρέπεστε, ντρέπετε, λαλή. Μιλάτε ελεύθερα. Με μπάτσε, πέσε σου πολύ γάλα μες στον καφέ. Κρύανε. Μπορείς να μου κάνεις άλλο βραστό. Λοιπόν, ο γάμος είναι όπως τον καφέ. Τον πρώτον, τον δεύτερον που σου κάμενε η Χριστίνα ή τον τρίτον που σου βράσε? Και τους τρεις. Δηλαδή, αχ, ναι, καταλαβα. Κάποτε ο γάμος είναι καυτός. Όπως τον τρίτον τον καφέ μου με κάμες που τον επέτυχες. Στην αρχή του γάμου σας, είσαι πολύ λυσσαρό ένας για τον άλλον. Ο είχαμε, είχαμε. Καλά, δηλαδή, μετά κρυώνει. Μετά, όπως έπεσε πολύ γάλα μες στο δεύτερο καφέ, μπορεί να πέσουν και πολλές έννοιες. Πας στην κεφαλή κάποιου, όπως το Φώτιν τώρα, για παράδειγμα, μπαχώνεται. Εγώ, και χώνομαι, εγώ είμαι cool. Να σου πω πόσο cool είσαι. Που την ώρα που κάθομαι με δαμέτσο παρατηρώσαι, είσαι μες στο άγχος και μες στην νευρικότητα. Πέ μου τώρα, πώς νιώθεις που θα γεννήσεις? Δεν ξέρω πού να γεννήσω, όλη η Χριστίνα. Γε μου, οι άντρες γεννούν και οι γενέτσες τύχτουν. Άφησε τον κύριε Θεκλά μου, δεν θα καταλάβει τον τα πράγματα. Να το εξηγήσω, να το εξηγήσω, να του πω, να του τα καταλάβει. Όχι τώρα, όχι τώρα. Τώρα το θέμα μας είναι άλλο. Ο γάμος μας. Τι θα κάνουμε για το γάμο μας? Το πιο βασικό σε μια σχέση είναι η αρχή. Αν τα θεμέλια γερά, αν η μαγιά είναι καλή. Πώς ήταν εσάς η σχέση σας στην αρχή? Έχω γλωκοπούσε η σχέση μας. Ναι, κρουζάν τα σίλη μας, όχι. Όπως τον καφέ, τον καυτό δηλαδή. Και πότε κρύανε? Μα έτσι κρύανε κάτι, κυρία Θεκλά μου. Εγώ θέλω τη Χριστίνα όπως την ήθελα και παλιά. Ένα αλλάξαν τα πράγματα όμως. Ένα έχει παράπονα που σένα η Χριστίνα. Εσύ μουρμουραγέ μου, εσύ πρίεται. Άγια σου, κυρία Θεκλά μου. Πρίεται, μου καλό. Πρίεται. Ευχαριστώ που το διαπίστωσες. Διαπίστωσες ένα άλλο πράγμα όμως. Ότι και εσύ είσαι πολλά κλειστός χαρακτήρας. Και μιλάς. Και δεν ανοίεσαι. Και όταν σου μιλάει η Χριστίνα, εσύ δεν την ακούς. Να αγιάσει το στόμα σου, κυρία Θεκλά μου. Τούτον ακριβώς συμβαίνει. Αλλά εγώ πρίχτησα, δεν είμαι. Ω, είσαι. Και εσύ είσαι πρίχτησα και τόσο κλειστός. Και είναι και κακό που σε πρίχτησα. Σημαίνει ότι νοιάζεσαι για τις σχέσεις σου. Και γι' αυτόν μάχεσαι να βρεις ποια είναι η αιτία να λύσεις το πρόβλημα. Και εσύ όμως, εν και είναι επίτηδες που είσαι κλειστός. Προφανώς έτσι σαν αγιώσα. Όμως, μπορείς αν προσπαθήσεις να αρχίσεις σιγά σιγά να ανοίεσαι, να ανοίσεις το στόμα σου, να ανοίσεις την καρκιά σου, να λαλείς τη γυναίκα σου τι σε απασχολεί και να δεις και τούτη ότι άμα εσύ της μιλάς, θα έχει ανάγκη να σε πρίσει. Μάλιστα. Και να σπάσει ο φαύλος κύκλος της έλλειψης επικοινωνίας. Μου λέτε, η σεξουαλική σας ζωή πώς πάει? Μα να πού ρωτάς τώρα, κυρία Θεκλά μου, θωρείς την τζίλια. Κατά ολό. Λοιπόν, άρα πάμε καλά από κομμάτι σεξουαλικής ζωής. Θέλετε και δυο να προσπαθήσετε. Άρα έχουμε τσάσες, έχουμε. Ακούεις, Φώτη μου, ακούεις. Έχουμε τα τσάσες μας. Να πιάμε τα τσάσες μας, καλό. Μα τι καλός άνθρωπος που είναι. Και τι προσιτή. Και να σου πω και κάτι. Είχε δίκιο σε εκείνα που μας είπε. Ξέραμε να δουν τα πράγματα, αν και θέλαμε τη Θέκλα να μας το πει. Είδες, Φώτη, είδες. Τούτον είναι το λάθος που κάνουμε. Νομίζουμε ότι ξέρουμε τα ούλα και μην ισκούμε έναν εννιάς. Αλλών η θεωρία όμως, και αλλών η πράξη. Χρειάζεσαι σε κάποιον να σου το υπενθυμίζει, ρε αγάπη μου. Να σου διάει ένα push για να τα κάνεις. Εντάξει τώρα, ευκήκες που την έννοια. Ναι, είμαι. Ναι, καλύτερα τώρα. Ηρέμησα. Κυρίως για τη διαπίστωση που είχαμε στο τέλος. Ότι σε πρίχτησα. Ότι ανησυχούμε, Φώτη. Και ψάχνουμε εντό. Τα πλάσματα λαλή που το ψάχνουν σημαίνει ότι ενδιαφέρονται για τη σχέση τους. Και παλεύκουν για να είναι καλά. Σαν εμάς. Άρα για λαλείς να τούτον που έφανε τη θούλα και το προκόπη αφήκαν τη ρουτίνα και νέκρωσαν τα ούλα. Μπορεί. Γι' αυτό σταμάτα να μας συγκρίνει. Άλλον η θούλα και ο προκόπη κι άλλον εμείς. Ναι.
Εμείς δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Όχι, όχι, με αρέσουν τη λέξη. Το πάντα και το ποτέ αχώνουμε. Εντάξει, θα σου το πω διαφορετικά. Ναι. Όσον εμείς οι δυο αγαπιούμαστε και δεν φταίμε ποτέ ο ένας τον άλλο, να είμαστε πάντα καλά. Σωστά. Μπράβο, έθεσες το καλύτερο τώρα. Αγία, μη είσαι. Μπορούμε να κοιμηθούμε τώρα. Όχι, μπορούμε. Δεν ξέρω, εμαράζωσα, στεναχωρήθηκα. Ελυπήθηκα πολλά. Μα γιατί τα πράγματα. Για τη Θέκλα. Ήταν τρεις ώρες σπίτι μας και δεν ευκάλαμε μαζί της μια σέλφι. Ποτέ δεν το σκέφτηκα, ρε Φώτη. Μια φόνο σου ήταν αλλού. Και γιατί με θύμισες εσύ, α? Γιατί με θύμισες. Ούλα εγώ πρέπει να τα σκέφτομαι, Φώτη. Ούλα εγώ. Ρε, έφταξα εγώ πάλι τώρα. Ναι, υποτίθεται ότι ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Θεωρείς με ότι εγώ εξήγασα. Θυμήθου το ευλογημένα εσύ. Μια φωτογραφία ήταν. Μια σέλφι. Άμα δεν το θυμούμε εγώ, θυμήθου το εσύ. Ούλα εγώ δηλαδή. Ούλα εγώ πρέπει να τα θυμούμε. Μα τρεις ώρες και να μην έχω μια φωτογραφία να βάλω μαζί της στο Facebook, με στο Instagram. Βέβαια. Γιατί εσένα νόνο σου πάνω από την κελέ σου. Πέ μου, Χριστίνα, βγάλε μια selfie. Δεν είναι κόπο. Όχι, εγώ. Ούλα εγώ να τα θυμούμαι. Ούλα εγώ. Βρίασες με τώρα.